Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μέρος δεύτερο, κεφάλαιο έκτο. Μόλις όμως βγήκε εκείνη, πετάχτηκε αμέσως επάνω. Σύρτωσε την πόρτα, έλυσε το πακέτο που του έφερε ο Ραζουμίχιν και που το είχε ξαναδέσει με τους πόγκους και άρχισε να ντύνεται. Παράξενο όμως, θα λέγε κανείς πως ηρέμησε, ξαφνικά, ολότελα. Δεν απέμενε πια τίποτα από το μισότρελο παραλήρημα που τον βασάνιζε πριν από λίγο, ούτε από τον πανικόβλητο τρόμο που τον κατήχε τις τελευταίες μέρες. Για πρώτη φορά τώρα βρισκότανε σε μια παράξενη και απροσδόκητη ηρεμία. Οι κινήσεις του ήταν ακριβέστατες, ξεκάθαρες και έδειχναν αποφασιστικότητα και δραστηριότητα. «Σήμερα κιόλας», μουρμούριζε. Καταλάβαινε πως ήταν αδύνατος ακόμα, αλλά ένιωθε μια έντονη ψυχική παρόρμηση που έφτανε ως την μακαριότητα, ως την έμμονη ιδέα. Και αυτό του έδινε κουράγιο και σιγουριά. Εξάλλου, ήλπιζε πως δεν θα σοριαζότανε στον δρόμο. Αφού ντύθηκε καλά με τα καινούρια ρούχα, κοίταξε τα λεφτά που ήταν πάνω στο τραπέζι. Σκέφτηκε λίγο και ύστερα τα έβαλε στην τσέπη του. Ήτανε 25 ρούβλια. Πήρε και τα ρέστα από τα 10 ρούβλια που ξόδεψε ο Ραζουμίχιν για να αγοράσει τα ρούχα και ύστερα ξεσύρτωσε σιγά σιγά την πόρτα και βγήκε από την κάμαρά του. Κατεβαίνοντας την σκάλα, έριξε μια ματιά από την πόρτα της κουζίνας που ήταν ορθάνυχτη. Η Ναστάσια με τις πλάτες γυρισμένες προς το μέρος του είχε σκύψει και φύσαγε το σαμοβάρι της επί των νοικοκυράς. Δεν τον κατάλαβε καθόλου. Αλλά ποιος να φανταζότανε πως θα τόσκαγε. Ένα λεπτό αργότερα βρισκότανε κιόλας στον δρόμο. Ήτανε 8 η ώρα και βασίλευε ο ήλιος. Η ατμόσφαιρα ήταν υποπνιχτική, όπως και χθες. Εκείνος όμως ανάσαινε λέμαργα τον βρωμερό και πυγμένο στην σκόνη αέρα που έβλαπτε τη Μεγαλούπολη. Στην αρχή ένιωσε μια μικρή ζαλάδα. Κάτι σαν άγριος δυναμισμός έλαμψε ξαφνικά στα φλογισμένα μάτια του και στο αδυνατισμένο και κατάχλωμο πρόσωπό του. Δεν ήξερε και μάλιστα ούτε και σκέφτηκε καθόλου πού θα πήγαινε. Ένα μόνο ήξερε, πως έπρεπε να τελειώνει πια με αυτό, σήμερα κιόλας αμέσως, μια και καλή. Διαφορετικά δεν θα ξαναγύριζε στο δωμάτιό του, γιατί δεν ήθελε να ζει έτσι. Πώς θα τέλειωνε όμως, με ποιον τρόπο, δεν είχε την παραμικρή ιδέα και ούτε το σκεφτότανε καθόλου. Την απόδιωχνε αυτή τη σκέψη, γιατί ήτανε πολύ βασανιστική. Ένιωθε μόνο πως έπρεπε να αλλάξουν όλα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οτιδήποτε και να γίνει. Επαναλάμβανε με απόγνωση, με σιγουριά και αποφασιστικότητα. Από παλιά συνήθεια, ξαναπήρε τον δρόμο όπου περιδιάβαζε άλλοτε και τράβηξε κατευθείαν για την Σαναγορά. Πριν να φτάσει εκεί, μπροστά σε ένα μικρό ψιλικατζίδικο, στο πεζοδρόμιο, είδε ένα νέο με κατάμαυρα μαλλιά που έπαιζε στη λατέρνα, ένα σκοπό πολύ ρομαντικό και συνόδευε το τραγούδι μιας κοπελίτσας 15 χρονών που στεκόταν όρθια, αντίκριτου, στο πεζοδρόμιο και ήταν εντυμένη σαν κοκότα, με κρινολίνο, κοντογούνι, γάντια και ένα ψάθινο καπέλο στολισμένο με φτερά κατακόκκινα. Όλα όμως ήταν παλιά και στραπατσαρισμένα. Με μια φωνή σπασμένη και καμπαρετζούδικη, αλλά αρκετά καλή και δυνατή, έλεγε το τραγούδι της περιμένοντας να της πετάξουν δύο καπίκια από το μαγαζί. Ο Ρασκόλνικοφ στάθηκε μαζί με 2-3 άλλους που άκουγαν το τραγούδι. Έβγαλε από την τσέπη του 5 καπίκια και τα κούμπησε στο χέρι της. Η μικρή έπαψε απότομα το τραγούδι της στην πιο ψηλή και την πιο συγκινημένη νότα, φωνάζοντας τον οργανοπαίχτη «Φτάνει!» και προχώρησαν και 2 τους στο παρακάτω μαγαζί. «Σας αρέσουν τα τραγούδια του δρόμου?» ρώτησε απότομα ο Ρασκόλνικοφ, ένα μεσόκοπο διαβάτη, που στεκότανε δίπλα του και άκουγε. Εκείνος τον κοίταξε με απέραντη κατάπληξη. «Εμένα μου αρέσουν», συνέχισε ο Ρασκόλνικοφ,
με έναν τρόπο όμως σαν να μιλούσε για κάθε άλλο παρά για τραγούδια του δρόμου. Μου αρέσει να τραγουδάνε με λατέρνα, στην θλιμμένη, την υγρή και κρύα βραδιά του φθινοπόρου, προπάντων στην υγρή, τότε που τα πρόσωπα των περαστικών είναι πρασινοπά και αρρωστιάρικα. Ή ακόμα καλύτερα, όταν το μαλακό χιόνι πέφτει ολόησα, δίχως την παραμικρή πνοή ανέμου. Καταλαβαίνετε? Και όταν λάμπουν τα φώτα του γκαζιού μέσα από τα χιόνια. «Δεν ξέρω, με συγχωρείτε», ψιθύρισε ο κύριος τρομαγμένος και από την ερώτηση και από το παράξενο παρουσιαστικό του Ρασκόλνικοφ. Και αμέσως πέρασε στην απέναντι μεριά του δρόμου. Ο Ρασκόλνικοφ προχώρησε ολόης και μπροστά του και βγήκε στην γωνιά της αναγοράς, στο ίδιο μέρος όπου εκείνος ο μικροπολιτής και η γυναίκα του κουβέντιαζαν τότε με την Ελισάβετ. Αλλά δεν τους είδε τώρα εκεί. Θυμήθηκε το μέρος, στάθηκε, κοίταξε τριγύρω του και είπε σε ένα παιδί που φορούσε κόκκινο πουκάμισο και χασμουριότανε μπροστά στην πόρτα ενός αλευράδικου. Δεν ήταν εκεί πέρα στη γωνιά ένας μικροπολιτής με τη γυναίκα του? «Εδώ μαζεύονται του κόσμου εμπορευόμενοι», απάντησε το παιδί κοιτάζοντας τον Ρασκόλνικοφ περιφρονητικά σχεδόν. «Πώς τον λένε?» «Το λένε όπως τον βαφτίσανε». «Εσύ μήπως κατά τύχην είσαι από το Ζαράσκ? Από ποια επαρχία?» Το παιδί τον ξανακοίταξε με τον ίδιο τρόπο. «Εμείς εξοχότατε δεν μένουμε σε επαρχία. Είναι περιφέρεια ο τόπος μας. Ταξίδευε όμως μόνο το αδερφάκι μου και εγώ καθόμουν στο σπίτι. Δεν ξέρω τίποτα λοιπόν και να με συμπαθάτε, εξοχότατε. Και εκεί πάνω τι είναι, ταβέρνα? Είναι καφενείο και έχει μπιλιάρδο. Βρίσκεις μάλιστα εκεί μέσα και πριγκίπισες. Ο Ρασκόλνικοφ πήγε στην απέναντι μεριά της πλατείας. Εκεί στην γωνιά είχε μαζευτεί ένα μπουλούκι όλοι τους χωριάτες. Τρύπωσε και αυτός εκεί μέσα κοιτάζοντας τα πρόσωπά τους. Κάτι τον έσπρωχνε να πιάσει κουβέντα με όλο τον κόσμο. Οι μουζίκοι όμως δεν του έδιναν καμιά προσοχή. Είχανε μαζευτεί σε μικρές ομάδες και κουβέντιαζαν για τις δουλειές τους. Στάθηκε μια στιγμή και ύστερα, αφού σκέφτηκε, πήρε το δεξί πεζοδρόμιο και τράβηξε κατά την λεωφόρο Β. Βγαίνοντας από την σαναγορά, μπήκε σε ένα στενό δρομάκι. Πολλές φορές είχε ξαναπεράσει από αυτό το δρομάκι που βγάζει από την πλατεία στη λεωφόρο Σαντόβαγια. Τον τελευταίο καιρό, όταν τον έπιανα ιδία, κάτι τον τράβαγε σε αυτό το μέρος, για να συχαθεί ακόμα περισσότερο. Τώρα πήγαινε προς τα εκεί χωρίς να σκέφτεται τίποτα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα μεγάλο κτίριο που στεγάζει μόνο μπειραρίες, εστιατόρια και ταβέρνες. Κάθε τόσο έβγαιναν από εκεί οι γυναίκες ντυμένες πολύ πρόχειρα, σαν να ήταν να πεταχτούν ως την γειτόνισσα με το φόρεμά τους μόνο και χωρίς καπέλο. Σε 2-3 μεριές είχαν μαζευτεί παρέες-παρέες. Πάνω στο πεζοδρόμιο και προπάντων μπροστά στις πόρτες υπογείων, όπου κατεβαίνοντας 2 σκαλιά βρισκόσουν σε κέντρα διασκεδάσεως, μάλλον ύποπτα. Σε ένα από αυτά γινόταν εκείνη τη στιγμή μεγάλο σαματάς. Κάποιος γρατζούναγε κιθάρα, τραγουδούσαν και είχαν έρθει σε μεγάλα κέφια. Μπροστά στην πόρτα στριμώχνονταν ένα τσούρμο γυναίκες, άλλες καθισμένες στα σκαλιά, άλλες πάνω στο πεζοδρόμιο και άλλες στέκονταν όρθιες κουβεντιάζοντας. Λίγο πιο πέρα, ένας μυθισμένος φαντάρος με το τσιγάρο στο στόμα κλειδονιζόταν βλασφημώντας δυνατά. Θα έλεγε κανείς πως κάπου ήθελε να μπει, αλλά είχε ξεχάσει πού. Ένας κουρελής βριζότανε με κάποιον άλλο κουρελί. Και ένας που ήταν στουπί στο μεθύς είχε τεντωθεί ξάπλα κατά μεσή στον δρόμο. Ο Ρασκόλνικοφ στάθηκε κοντά στην πιο μεγάλη παρέα των γυναικών. Μιλούσαν όλες τους με βραχνιασμένη φωνή. Φορούσαν τσίτινα φουστάνια, παπούτσια από προβιά και ήταν ξεσκούφωτες. Μερικές φαίνονταν πάνω από 40 χρονών. Υπήρχαν όμως και 17, αλλά όλες τους σχεδόν είχαν μάτια μαυρισμένα από το ξύλο. Το τραγούδι και όλος αυτός ο σαματάς που ερχόταν από το υπόγειο τράβηξε την προσοχή του Ρασκόλνικοφ, χωρίς και ο ίδιος να ξέρει γιατί. Μες στα χαχανιτάκι της φωνές ακουγόταν μια λεπτή φωνούλα που συνοδευόταν από κιθάρα και κάποιος που χόρευε ξεφρενιασμένα, χτυπώντας τα τακούνια του στο ρυθμό του τραγουδιού. Ο Ρασκόλνικοφ, σκύβοντας μπροστά στην είσοδο και κοιτάζοντας κατά μέσα, άκουγε σκυθροπός και βυθισμένος στις σκέψεις του. «Όμορφε και χεροδύναμέ μου, μη με δέρνεις άδικα», έλεγε η λεπτή φωνή εκείνου που τραγουδούσε. Ο Ρασκόλνικοφ ένιωσε μια ακατανίκητη επιθυμία να τα ακούσει εκείνο το τραγούδι, σαν να είχαν μονάχα αυτόν τον σκοπό όλες του οι σκέψεις. «Αν πήγαινα εκεί μέσα», είπε από μέσα του. «Γελάνε, είναι μυθισμένοι.
γιατί να μη μεθύσω κι εγώ σαν γουρούνι?» «Δεν θα περάσετε, κύριε», ρώτησε μια από τις γυναίκες με μια φωνή αρκετά καθαρή και όχι βραχνιασμένη ακόμα. Ήταν νέα και η μόνη από όλες που δεν φαινότανε αποκρουστική. «Ω, τι όμορφη που είσαι», απάντησε ο Ρασκόλνικοφ γυρίζοντας και κοιτάζοντάς την. Εκείνη χαμογέλασε. Το κοπλιμέντο της άρεσε πολύ. «Και εσύ είσαι ομορφόπεδο», του είπε. «Όμορφος, πετσί και κόκαλο», παρατήρησε μια άλλη γυναίκα με φωνή μπεκρούς. «Μωρέ, αυτός έχει βγει από νοσοκομείο». Ο Ρασκόλνικοφ έκανε να συνεχίσει τον δρόμο του. «Ακούστε, κύριε», φώναξε η κοπέλα βλέποντάς τον να φεύγει. «Τι είναι?» «Ξέρετε, καλέ μου κύριε», του λέει τροπαλά. «Εγώ θα το ήθελα πολύ να πέρναγα μαζί σας μερικές ωρίτσες, αλλά ντρέπομαι να σας το πω. Δώστε μου, ωραία μου υπότι, 6 καπικάκια για να πιω ένα ποτήρι». Ο Ρασκόλνικοφ έβγαλε από την τσέπη του όσα έτυχε να πιάσει στη χούφτα του. 15 καπίκια. «Αχ, τι καλός που είσαστε». «Πώς σε λένε?» «Θα ζητήσεις την Ντουκλίντα». «Ορίστε τρόπη», είπε μια από τις άλλες γυναίκες δείχνοντας την Ντουκλίντα με το κεφάλι. «Μα πώς μπορούν και ζητιανεύουν έτσι. Εμένα μου φαίνεται πως τα πέθανα από την τροπή μου». Ο Ρασκόλνικοφ γύρισε και κοίταξε με περιέργεια εκείνη που είχε μιλήσει. Ήταν μια γυναίκα τριαντάρα, βλογιοκομμένη, με καταμπλαβισμένο όλο της το πρόσωπο και πρισμένο τα πάνω χείλος της. Είχε πει τις επικρίσεις της με αταραξία και σοβαρότητα. «Μα πού το έχω διαβάσει?» σκεφτόταν ο Ρασκόλνικοφ φεύγοντας από εκεί. «Πού διάβασα το τι αισθάνεται ο καταδικασμένος σε θάνατο μια ώρα πριν πεθάνει?» «Αν, λέει, μπορούσε να ζήσει κάπου σε μια κορφή ή σε ένα βράχο που να χωράνε ίσα ίσα τα πόδια του, ενώ τριγύρω του θα υπάρχει άβυσσος, ωκεανός, αιώνια σκοτάδια, μοναξιά αιώνια που θα τη δέρνει αιώνια η καταιγίδα, αν έπρεπε να μείνει σε μια σπιθαμή τόπο όλη του την ζωή 1000 χρόνια, ολόκληρη την αιωνιότητα, θα προτιμούσε να ζει έτσι, παρά να πεθάνει αμέσως. Να ζήσει μονάχα και τίποτα άλλο. Αδιάφορο πώς, να ζήσει όμως». «Θεέ μου, πόσο αλήθεια είναι αυτό. Πόσο αλήθεια είναι, κύριε. Ο άνθρωπος είναι άθλιος. Και είναι άθλιος όποιος τον λέει άθλιο επειδή είναι άθλιος», πρόσθεσε σε λίγο. Μπήκε σε έναν άλλο δρόμο. «Μπα, το παλέντε κρυστάλ. Κάτι είχε πει ο Ραζουμίχιν για αυτό το παλέντε κρυστάλ. Αλλά τι ήθελα να κάνω εδώ? Α, ναι, να διαβάσω εφημερίδες. Ο Ζωσίμοφ είπε πως το διάβασε στις εφημερίδες». «Έχετε εφημερίδες?» ρώτησε μπαίνοντας σε ένα καφενείο πολύ ευρύχωρο και μάλιστα ευπρόσωπο, που είχε 5 μεγάλους χώρους, άδειους σχεδόν. 2-3 πελάτες έπιναν τσάι. Πιο πέρα, σε μια άλλη αίθουσα, ήταν μια παρέα 3-4 και έπιναν σαμπάνια, καθισμένοι γύρω από ένα τραπέζι. Ο Ρασκόλνικοφ νόμισε πως γνώρισε ανάμεσά τους τον Ζαμιότοφ, αλλά από τόσο μακριά δεν μπορούσε να ειδεί καλά. «Και τι με νοιάζει?» είπε μέσα του. «Θέλετε βότκα?» ρώτησε τον καρσόνι. «Δώσε μου τσάι και φέρε μου τις εφημερίδες, τις παλιές, των 5 τελευταίων ημερών. Θα πάρεις καλό μπουρμπουάρ». «Μάλιστα, κύριε, πάρτε τις σημερινές. Μήπως θέλετε και καμιά βότκα?» Ακούμπησαν μπροστά του τις παλιές εφημερίδες και το τσάι. Κάθισε και άρχισε να ψάχνει. «Ίσλερ, Ίσλερ, Ιασδέκη, Ιασδέκη, Ίσλερ, Μπάρτολα, Μάσιμο, Ιασδέκη, Ίσλερ. Μπα στο καλό. Α, να τα διάφορα γεγονότα. Μια γυναίκα έπεσε από την σκάλα. Ακαριαίος θάνατος εμπόρου λόγω υπερβολικής χρήσεως ινοπνευματοδών. Πυρκαγιά εις προάστιον της Πετρουπόλεως. Άλλη πυρκαγιά εις προάστιον της Πετρουπόλεως. Και άλλη ακόμη πυρκαγιά εις προάστιος της Πετρουπόλεως. Ίσλερ, 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 Μάσιμο. Ανά, εδώ είναι». Βρήκε επιτέλους εκείνο που ζητούσε και άρχισε να διαβάζει. Οι γραμμές χοροπηδούσαν μπροστά στα μάτια του, ωστόσο μπόρεσε να διαβάσει τα γεγονότα ως το τέλος και άρχισε να ψάχνει γρήγορα-γρήγορα για τα νεότερα στα επόμενα φύλλα. Έτρεμαν νευρικά τα χέρια του καθώς ξεφύλιζε τις εφημερίδες. Ξαφνικά, κάποιος ήρθε και κάθισε δίπλα στο τραπέζι του. Τον κοίταξε. Ήταν ο Ζαμιότοφ, ο ίδιος ο Ζαμιότοφ με το συνηθισμένο του παρουσιαστικό. Με τα δαχτυλίδια του πάντοτε, με τις αλυσιδίτσες του, με την χωρίστρα του που χώριζε τα μαύρα κατσαρωμένα και παρφουμαρισμένα του μαλλιά, με το κοψό γυλαίκο του, την λίγο φθαρμένη ρεντικότα του και το ελαφρά στραπατσαρισμένο πουκάμισό του.
ήτανε εύθυμος. Χαμογελούσε τουλάχιστον με ευθυμία και καλοσύνη. Το σκουρόχρωμο πρόσωπό του φαινόταν ξαναμένο λίγο από τη σαμπάνια που είχε πιει. «Μπας, είσαι εδώ», άρχισε να λέει κατάπληκτος και με έναν τόνο που έδινε την εντύπωση πως γνωρίζονταν από πολύ καιρό. «Μα χθες ακόμα ο Ραζουμίχιν μου έλεγε πως δεν είχατε συνέλθει ακόμα. Τι παράξενο. Το ξέρετε πως είχα έρθει στο δωμάτιό σας». Ο Ρασκόλνικοφ ήξερε πολύ καλά πως ο Ζαμιώτοφ θα τον πλεύριζε. Παραμέρισε τις εφημερίδες και γύρισε προς το μέρος του. Στα χείλη του πλανιόταν ένα χαμόγελο σαρκαστικό. «Το ξέρω πως ήρθατε», απάντησε. «Μου το είπανε. Ψάξατε μάλιστα να βρείτε και την κάλτσα μου. Ξέρετε πως ο Ραζουμίχιν είναι ξετρελαμένος μαζί σας από την ημέρα που πήγατε στη Λουίζα Ιβάνοβνα, σε αυτής που προσπαθούσατε να την υπερασπίσετε την άλλη φορά. Κάνατε νοήματα στον υπολοχαγό Μπαρούτι, αλλά εκείνος δεν έπαιρνε χαμπάρι, το θυμόσαστε? Γιατί δεν καταλάβαινε? Το πράγμα ωστόσο ήταν ολοφάνερο, ε? Τι εκρηκτικός που είναι. Ο Μπαρούτης? Όχι, όχι, ο φίλος σας ο Ραζουμίχιν. Την περνάτε όμως ζάχαρη, κύριε Ζαμιώτοφ. Έχετε ελευθέρα είσοδο στα πιο ευχάριστα μέρη. Ποιος την κερνάει τώρα τη σαμπάνια που πίνατε? Εμείς οι ίδιοι την πληρώσαμε. Γιατί θέλετε σώνη και καλά να μου την πλήρωσαν άλλοι? Για λάδωμα. Όλα τα εκμεταλλευόσαστε εσείς», είπε ο Ρασκόλνικοφ γελώντας σαρκαστικά. «Αλλά δεν πειράζει, καλό μου παιδί, δεν πειράζει», πρόσθεσε χτυπώντας τον στον ώμο. «Δεν το είπα αυτό για να σας στενοχωρήσω. Έτσι από αγάπη το είπα και για να γελάσουμε. Όπως έλεγε και ο Μπογιατζής όταν γροθοκοπάναγε το Μίτκα. Ξέρετε την υπόθεση της γριάς?» «Σεις που το ξέρετε?» «Εγώ ίσως να ξέρω περισσότερα και από εσάς». «Τι παράξενος άνθρωπος που είσαστε. Είναι φανερό πως είσαστε ακόμα πολύ άρρωστος. Δεν έπρεπε να βγείτε έξω». «Σας φαίνομαι παράξενος?» «Ναι, τι κάνετε εδώ, διαβάζετε εφημερίδες?» «Μάλιστα, διαβάζω εφημερίδες. Όλο για πυρκαγιές γράφουν». «Δεν με ενδιαφέρουν οι πυρκαγιές». Καθώς το έλεγε αυτό, κοίταζε τον Ζαμιώτοφ ενιγματικά. Τα χείλη του ζάρωσαν πάλι από ένα χαμόγελο ειρωνικό. «Όχι, δεν διαβάζω για τις πυρκαγιές», συνέχισε κλείνοντας το μάτι στον Ζαμιώτοφ. «Ομολογήστε όμως, νεαρέ μου, ότι είχατε μεγάλη φαγούρα να μάθετε τι διάβαζα στις εφημερίδες». «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι το είπα εντελώς τυχαία. Μήπως δεν είχα το δικαίωμα να σας ρωτήσω? Γιατί είσαστε πάντοτε τόσο...» «Ακούστε, είσαστε ένας άνθρωπος μορφωμένος, γραμματισμένος, ε?» «Έχω βγάλει το γυμνάσιο», απάντησε ο Ζαμιώτοφ με κάποια περηφάνεια. «Το γυμνάσιο, ε? Ω γλυκό μου σπουργητάκι. Έχει και σπουδαία χωρίστρα το παιδί δαχτυλίδια, σωστό πλουσιόπεδο. Αχ, αγαπητέ μου, τι χαριτωμένο αγοράκι που είσαστε». Και πάνω σε αυτό ο Ρασκόλνικοφ ξέσπασε σε ένα σπασμωδικό γέλιο κατάμουτρα στον Ζαμιώτοφ. Αυτός έκανε λίγο προς τα πίσω, όχι γιατί ψυχράνθηκε, αλλά από την κατάπληξή του. «Ω, τι παράξενος που είσαστε», ξαναείπε πολύ σοβαρά. «Στοιχηματίζω ότι πάντοτε θα βρισκόσασταν σε παραλήρημα». «Παραλήρημα, εγώ? Κάνεις λάθος, ομορφωνιά μου. Ωστόσο, λοιπόν, σου φαίνομαι παράξενος, ε? Ας το πούμε με τη λέξη που πρέπει. Με βρίσκεται περίεργο. Περίεργο, ε?» «Ναι, είσαστε περίεργος. Γενικά, θέλετε να μάθετε τι έψαχνα να βρω, ε? Κοιτάτε πόσες εφημερίδες είπα να μου φέρουνε. Και αυτό γεννάει υποψίες, ε? Για λέγετε, λοιπόν». «Στυλώστε το, λοιπόν, τα αυτιά σας». «Γιατί να τα στυλώσω?» «Θα σας το πω αργότερα. Για την ώρα, φίλτατέ μου, σας δηλώνω ότι...» «Ή μάλλον όχι. Ομολογώ». «Όχι, ούτε και αυτό δεν είναι. Καταθέτω και εσείς σημειώνετε. Να τη σωστή έκφραση. Έτσι, λοιπόν, καταθέτω ότι διάβασα, ότι είχα την περιέργεια να διαβάσω, ότι έψαξα, ότι βρήκα...» Μισόκλεισε τα μάτια και στάθηκε λίγο. «Ότι έψαξα να βρω τις λεπτομέρειες για τον θάνατο της γριάς και μάλιστα ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθα εδώ μέσα», είπε στο τέλος, μουρμουρίζοντας σχεδόν, φέρνοντας το πρόσωπό του πολύ κοντά στο πρόσωπο του Ζαμιώτοφ. Ο Ζαμιώτοφ τον κοίταξε επίμονα χωρίς να κινηθεί καθόλου, χωρίς να αποτραβήξει το πρόσωπό του από το πρόσωπο του Ρασκόλνικοφ. Εκείνο που φάνηκε ακόμα πιο παράξενο στον Ζαμιώτοφ ήταν ακριβώς η σιγή που κράτησε ένα λεπτό, χωρίς να πάψουν καθόλου να κοιτάζονται έτσι σε αυτό το χρονικό διάστημα. «Λοιπόν», φώναξε ξαφνικά νευριασμένα και μην ξέροντας πια τι να υποθέσει. «Τι μπορεί να με νοιάζει εμένα τι διαβάζετε εσείς? Τι σημασία έχει αυτό?»
έχει την σημασία ότι πρόκειται πάντοτε για εκείνη την γριά», απάντησε ο Ρασκόλνικοφ μουρμουριστά πάλι και χωρίς να κλονιστεί καθόλου από το ξεφωνητό του Ζαμιότοφ. «Για την ίδια γριά που, καθώς θυμόσαστε, με έκανε να λιποθυμίσω την άλλη φορά στο αστυνομικό τμήμα, τότε που μιλάγατε για αυτή. Καταλαβαίνετε τώρα?» «Μα τι σημαίνει αυτό το καταλαβαίνετε?» ψιθύρισε ο Ζαμιότοφ, τρομοκρατημένο σχεδόν. Το σοβαρό και ατάραχο πρόσωπο του Ρασκόλνικοφ άλλαξε με μιας και ξαφνικά ξέσπασε σε ένα νευρικό γέλιο που θα έλεγε κανείς πως ήταν ανίκανος να το συγκρατήσει. Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του και θυμήθηκε με διάβγεια την αίσθηση που είχε δοκιμάσει τότε όταν στεκότανε όρθιος πίσω από την πόρτα με τον Μπαλτά στο χέρι και χοροπηδούσε ο Σύρτης και φώναζαν οι άλλοι δυο απ' έξω και προσπαθούσαν να ανοίξουν βρίζοντας. Είχε νιώσει τότε ξαφνικά την επιθυμία να τους βρήσει χυδαία, να τους προσβάλλει, να τους βγάλει την γλώσσα, να τους χλεβάσει και να γελάει, να ξεραθεί στα γέλια κάτω από την μύτη τους. «Ή τρελός είσαστε, ή...» είπε ο Ζαμιότοφ και σταμάτησε σαν να του πέρασε απότομα μια σκέψη από το μυαλό. «Ή, τι άλλο?» «Ή, εμπρός, λέγεται το, λέγεται». «Τίποτα», απάντησε ο Ζαμιότοφ οργισμένα. «Όλα αυτά είναι παλαβομάρες». Σώπασαν και οι δύο. Ο Ρασκόλνικοφ, ύστερα από το απότομο και σπασμωδικό εκείνο γέλιο, έγινε ξαφνικά σκεφτικός και μελαγχολικός. Ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι και στήριξε το κεφάλι του στο χέρι του. Φαινότανε σαν να ξέχασε ολότελα τον Ζαμιότοφ. Η σιγή κράτησε κάπως. «Γιατί δεν πίνετε το τσάι σας?» είπε ο Ζαμιότοφ. «Θα κρυώσει». «Ε, τι πράγμα? Το τσάι μου? Ας είναι». Έφερε το φλιτζάνι στα χείλη του, έφαγε μια μπουκιά ψωμί και καθώς κοίταξε τον Ζαμιότοφ, φάνηκε σαν να έρχεται πάλι στην πραγματικότητα και να αποτινάζει τον λιθαργό του. Το πρόσωπό του ξαναπήρε σε μια στιγμή την ειρωνική έκφραση που είχε και πριν. Εξακολούθησε να πίνει το τσάι του. «Σήμερα κάτι τέτοιες βρωμοδουλειές δίνουν και παίρνουν», είπε ο Ζαμιότοφ. «Τώρα τελευταία διάβαζα στα νέα της Μόσχας ότι έπιασαν μια συμμορία παραχαράκτερ στη Μόσχα. Είχανε φτιάξει ολόκληρη εταιρεία και έβγαζαν πλαστά χαρτονομίσματα. Ού, είναι καιρός που έγινε αυτό. Πάει τώρα ένας μήνας που το διάβασα», απάντησε ήσυχα ο Ρασκόλνικοφ. «Ώστε λοιπόν κατά τη γνώμη σας ήτανε απατεώνες, πρόσθεσε χαμογελώντας κλεβαστικά. «Αλλά τι ήταν?» «Αυτοί οι παιδαρέλια, ατζαμίδες και όχι απατεώνες. Να μαζευτούν ακούς 50 τόσοι άνθρωποι για αυτή τη δουλειά. Μα είναι δυνατό? Σε τέτοιες δουλειές 3 είναι πολύ. Και πάλι πρέπει ο καθένας να είναι για τον άλλον πιο σίγουρος και από τον εαυτό του τον ίδιο. Φτάνει ένας μονάχα από αυτούς να πιει λίγο παραπάνω και να φλιαρίσει και αμέσως όλη η δουλειά γίνεται μπουρλότο. Α, τους ατζαμίδες. Επιστεύονται ανθρώπους που δεν είναι σίγουροι και τους θέλουν να αλλάξουν τα πλαστά χαρτονομίσματα στην τράπεζα. Μα μπορείς να αναθέσεις τέτοια δουλειά στον πρώτο τυχόντα?» «Τέλος πάντων, ας υποθέσουμε ότι οι ατζαμίδες πετύχαιναν. Ας υποθέσουμε ότι τα κατάφερνε καθένας τους να ανταλλάξει από 1 εκατομμύριο. Και ύστερα, μπορεί να κρατήσει αυτό το πράγμα σε όλη την ζωή τους?» «Καθένας ολόκληρη την ζωή του θα εξαρτάται από τους άλλους. Καλύτερα να πάει να κρεμαστεί. Εκείνοι όμως δεν μπόρεσαν να ανταλλάξουν τα πλαστά. Ο πρώτος που παρουσιάστηκε στον Κισέ πήρε 5.000 ρούβλια και τα χέρια του έτρεμαν. Μέτρησε τις 4 πρώτες χιλιάδες και την 5η την πήρε αμέτρητη, γιατί κοίταζε μονάχα πώς να τα χώσει στην τσέπη του και να το σκάσει όσο το δυνατό γρηγορότερα. Φυσικά δημιούργησε υπόνοιες και όλη η υπόθεση βούλιαξε εξαιτίας αυτού του ηλιθίου. Μα αυτό είναι απαράδεκτο». «Το ότι έτρεμαν τα χέρια του?» ρώτησε ο Ζαμιότοφ. «Για μένα είναι αυτονόητο. Είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να συγκρατηθεί κανείς». «Πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό το πράγμα?» «Να εσείς τώρα, για πείτε μου, θα μπορούσατε να συγκρατηθείτε?» «Εγώ δεν θα μπορούσα. Να διατρέχω τέτοιους κινδύνους για 100 ρούβλια. Να παρουσιαστώ με ένα πλαστό χαρτονόμισμα και πού? Στον Κισέ μιας τράπεζας. Όχι. Εγώ θα τα χάνα αμέσως. Εσείς δεν θα τα χάνατε». Ο Ρασκόλνικοφ αισθάνθηκε και πάλι μια τρομερή επιθυμία να του βγάλει την γλώσσα. Πού και πού ένα παγωμένο ρίγος πέρναγε στη ραχοκοκαλιά του. «Εγώ δεν θα φερνόμουν έτσι», άρχισε να λέει αδιάφορα. «Να τι θα έκανα για να ανταλλάξω το χαρτονόμισμα.
θα μέτραγα και θα ξαναμέτραγα το λιγότερο 4 φορές την πρώτη χιλιάδα, ελέγχοντας την υδάτινη γραμμή στο κάθε χαρτονόμισμα. Ύστερα, θα πιανα την δεύτερη χιλιάδα, θα τη μέτραγα πρώτα και ύστερα θα τράβαγα από τη μέση της δεσμίδας ένα χαρτονόμισμα των 10 ρουβλίων, θα το εξέταζα καλά-καλά στο φως, θα το γύριζα από εδώ και από εκεί για να ειδώ μήπως είναι πλαστό. «Δεν έχω, ξέρετε, εμπιστοσύνη», θα έλεγα. «Μια συγγένισά μου έχασε 25 ρούβλια γιατί της πάσαραν ένα χαρτονόμισμα πλαστό και πάνω σε αυτό θα του έπλαθα ένα παραμύθι». Ύστερα, όταν θα έφτανα στην τρίτη χιλιάδα, μια στιγμή θα του έλεγα: «Μου φαίνεται ότι δεν μέτρησα καλά την έβδομη εκατοντάδα. Εκείνη εκεί, στη δεύτερη χιλιάδα. Ναι, έχω τώρα μια αμφιβολία». Και θα άφηνα την τρίτη χιλιάδα για να ξαναπάρω την δεύτερη. Και έτσι θα το πήγαινα ως το τέλος. Και όταν θα μέτραγα και την πέμπτη χιλιάδα, θα τράβαγα στην τύχη ένα χαρτονόμισμα. Θα το κοίταζα κάμποση ώρα στο φως και ύστερα θα του έλεγα με κάποια αμφιβολία: «Δώστε μου ένα άλλο, σας παρακαλώ». Ώσπου ο ταμείας θα γινόταν μπαρούτι και δεν θα ξέρε πώς να με ξεφορτωθεί. Φυσικά θα έφευγα στο τέλος, θα άνοιγα την πόρτα αλλά και πάλι θα ξαναγύριζα. «Με συγχωρείτε», θα έλεγα, και θα του ζητούσα ακόμα μια μικροπληροφορία. Να τι θα έκανα εγώ. «Αου, πολύ τρομερά τα λέτε», είπε γελώντας ο Ζαμιώτοφ. «Αυτά όμως είναι λόγια. Στην πράξη θα τα βρίσκατε μπαστούνια». «Ξέρετε τι λέω εγώ. Κατά τη γνώμη μου, όχι εσείς κι εγώ, αλλά και ο πιο τέλειος κακούργος δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Κοιτάξτε τώρα, για να μην πηγαίνουμε πιο μακριά, πάρτε τούτο το παράδειγμα. Σκότωσαν μια γριά στην συνοικία μας. Είναι ολοφάνερο πως το έγκλημα το έκανε ένας τρομερός κακούργος που το έπαιξε κορώνα γράμματα μέρα μεσημέρι. Ο δολοφόνος γλίτωσε ως εκ θαύματος, και όμως τα χέρια του έτρεμαν. Δεν τα κατάφερε να κλέψει, δεν μπόρεσε να προχωρήσει ως το τέλος, τον πρόδωσαν τα γεγονότα». Ο Ρασκόλνικοφ θύμωσε. «Τον πρόδωσαν. Πηγαίνετε λοιπόν να τον πιάσετε, κυνηγήστε τον, ντε», φώναξε, κοροϊδεύοντας τον Ζαμιώτοφ με άγρια χαρά. «Έννοια σας και θα τον πιάσουμε». «Ποιος, εσείς?» «Σείς θα τον πιάσετε. Βρε, θα τον κυνηγάνε χρόνια». «Για σας, εκείνο που έχει την μεγαλύτερη σημασία είναι να μάθετε ποιος ξοδεύει πολλά λεφτά. Άλλοτε λέτε δεν είχε λεφτά και ξαφνικά το ρίχνει στη σπατάλη. Πώς μπορεί να μην είναι ένοχος? Σε αυτό και ένα παιδάκι ακόμα μπορεί να σας τη φέρει. Φτάνει να το θέλει μονάχα». «Είναι γεγονός ότι όλοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο», απάντησε ο Ζαμιώτοφ. «Τον φόνο τον καταφέρνουν σχετικά επιδέξια. Ύστερα όμως του τσιμπάμε στις ταβέρνες. Βλέποντάς τους να σκορπάνε έτσι τα λεφτά τους, υποψιαζόμαστε. Δεν είναι όλοι τόσο πονηροί όσο εσείς. Δεν θα πηγαίνατε βέβαια στην ταβέρνα εσείς». Ο Ρασκόλνικοφ ζάρωσε τα φρύδια του και κοίταξε επίμονα τον Ζαμιώτοφ. «Έχετε, φαίνεται, όρεξη και θα θέλατε πολύ να μάθετε πώς θα ενεργούσα εγώ σε αυτή την περίπτωση, ρώτησε τσατισμένος. «Και βέβαια θα με ενδιέφερε», απάντησε εκείνος αδίσταχτα και σοβαρά. Θα λέγε μάλιστα κανείς πως το βλέμμα του και η φωνή του είχαν τώρα μια υπερβολική σοβαρότητα. «Το θέλετε πολύ?» «Πάρα πολύ». «Ωραία. Να λοιπόν τι θα έκανα», άρχισε να λέει ο Ρασκόλνικοφ, πλησιάζοντας πάλι το πρόσωπό του στο πρόσωπο του Ζαμιώτοφ και κοιτάζοντάς τον κατάματα. Μιλάγε ξανά μουρμουριστά, σε σημείο όπου ο Ζαμιώτοφ ένιωσε τούτη τη φορά να τον διαπερνάει ένα ρίγος. «Να τι θα έκανα. Θα έπαιρνα τα λεφτά και τα κοσμήματα και έπειτα βγαίνοντας από εκεί, δίχως να χάσω ούτε λεπτό, δίχως δισταγμούς, θα πήγαινα σε ένα ερημικό μέρος, σε κάνα περιβόλι περιμαντρωμένο ή κάτι παρόμοιο. Θα είχα επισημάνει από τα πριν καμιά μεγάλη πέτρα, μέχρι 20 κιλά, όχι μακριά από τη μάντρα και που θα βρισκόταν σε εκείνη τη θέση από τότε, ίσως που χτιζόταν το σπίτι. Θα σήκωνα την πέτρα, που θα έχει από κάτω φυσικά μια γούβα και θα έχω να εκεί μέσα τα κοσμήματα και τα λεφτά. Ύστερα, θα ξανάβαζα την πέτρα στη θέση της και θα πάταγα γύρω-γύρω το χώμα για να μην φαίνεται τίποτα. Έπειτα θα φεύγα. Για ένα χρόνο, για δυο, για τρία, ούτε θα ζήγωνα καθόλου να τα πάρω. Άντε πια να ψάξετε», πέταξε το πουλάκι. «Είσαστε τρελός», απάντησε ο Ζαμιώτοφ, που δίχως να ξέρει γιατί τα είπε αυτά τα λόγια ψιθυριστά και τραβήχτηκε ξαφνικά από κοντά του. Τα μάτια του Ρασκόλνικοφ πέταγαν αστραπές. Είχε γίνει κατακίτρινος και το πάνω του χείλος άρχισε να τρέμει. Έσκυψε όσο μπορούσε προς το μέρος του Ζαμιώτοφ και άρχισε να σαλεύει τα χείλη του, δίχως όμως να βγάζει μηλιά.
κύλησε έτσι μισό λεπτό. Ήξερε τι έκανε, αλλά δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Η φοβερή λέξη, όπως την άλλη φορά ο σύρτης της πόρτας, ήτανε έτοιμη να εκτιναχθεί από τα χείλη του. Ήτανε έτοιμη να ξεκολλήσει, αν δεν τη συγκρατούσε ο Ρασκόλνικοφ. «Και αν αυτός που σκότωσε την Γριά και την Ελισάβετ είμαι εγώ?» ψιθύρισε ξαφνικά. Και αμέσως ύστερα συνήλθε. Ο Ζαμιώτοφ τον κοίταξε χαμένα και έγινε άσπρο σαν πανί. Στο πρόσωπό του φάνηκε ένα χαμόγελο. Ο Ρασκόλνικοφ τον κοίταξε με κακία. «Μα είναι δυνατό?» ψιθύρισε έτσι που μόλις ακούστηκε η φωνή του. «Ομολογήστε ότι το πιστέψατε», είπε τέλος ψυχρά και χλεβαστικά. «Δεν είναι έτσι, το πιστέψατε?» «Καθόλου, καθόλου. Τώρα μάλιστα το πιστεύω λιγότερο από κάθε άλλη φορά», βιάστηκε να απαντήσει ο Ζαμιώτοφ. «Επιτέλους, πιαστήκατε. Πιάστηκε το σπουργητάκι μας. Συνεπώς το είχατε πιστέψει προηγουμένως, αφού τώρα το πιστεύετε λιγότερο από κάθε άλλη φορά». «Καθόλου», φώναξε ο Ζαμιώτοφ ολοκάθαρα θορυβημένος. «Με τρομάζατε επίτηδες, με κάνατε να το πιστέψω». «Ώστε δεν το πιστεύετε. Μα τότε για ποιο πράγμα μιλάγατε την ώρα που έφευγα από το τμήμα? Και γιατί ο υπολοχαγός Μπαρούτης με ανέκρινε ύστερα από την λιποθυμία μου?» «Καλά, γκαρσόν», φώναξε στο σερβιτόρο και σηκώθηκε με το καπέλο στα χέρια. «Τι χρωστάω?» 30 καπίκια όλα κιόλα», είπε εκείνος που έφτασε τρέχοντας. «Πάρε κι άλλα 20 για μπουρμπουάρ. Κοίτα πόσα έχω», είπε απλώνοντας κατά τον Ζαμιώτοφ το χέρι του, που έτρεμε και ήταν γεμάτο χαρτονομίσματα. Κόκκινα και μπλε χαρτονομίσματα, 25 ρούβλια όλα μαζί. «Πού τα βρήκα? Και το ολοκένουργιο κοστούμι μου, πού το οικονόμησα? Κι όμως ξέρετε πολύ καλά πως είμαι εντελώς αδέκαρος. Βάζω στοίχημα πως έχετε ανακρίνει κιόλα στη σπιτονικοκυρά μου. Τέλος πάντων, αρκετά. Αζέ κουζέ, καλή αντάμωση και χάρηκα». Βγήκε έξω ανατριχιάζοντας από μια αίσθηση παράξενη, από κάτι σαν ιστερία ανάκατη με ένα είδος έντονης χαράς, ήταν όμως σκυθροπός και τρομερά εξαντλημένος. Το πρόσωπό του έκανε κάτι σπασμούς, σαν να τον είχε βρει πριν από λίγο κρίση επιληψίας, και η εξάντλησή του όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Τώρα ξανάβρισκε όλες του τις δυνάμεις με τον παραμικρό ερεθισμό, αλλά σε λίγο τις έχανε πάλι με την ίδια ταχύτητα. Όταν ο Ζαμιώτοφ έμεινε μόνος του, στάθηκε κάμποση ώρα ακόμα στην ίδια θέση, βυθισμένος στις σκέψεις του. Ο Ρασκόλνικοφ, χωρίς να τον υποψιαστεί καθόλου, αναστάτωσε όλες του τις σκέψεις σχετικά με ένα σημείο και τον έκανε να αποκρισταλώσει γνώμη μια για πάντα. «Ο Ηλίας Πετρόβιτς είναι ηλίθιος», είπε αποφασιστικά. Μόλις ο Ρασκόλνικοφ άνοιξε την πόρτα, έπεσε πάνω στον Ραζουμίχιν που έμπαινε εκείνη τη στιγμή. Είχαν φτάσει και δυο σε ένα βήμα απόσταση ο ένας από τον άλλον, και μονάχα όταν κόντευαν πια να τσουγκρίσουν τα κεφάλια τους, ιδωθήκανε. Αναμετρήθηκαν με το βλέμμα για μια στιγμή και ο Ραζουμίχιν τα είχε ολότελα χαμένα από την κατάπληξή του. Ύστερα όμως τον έπιασε μια οργή, μια αληθινή οργή που έκανε τα μάτια του να στράψουν απειλητικά. «Α, εδώ μου είσαι», μούγκρισε έξω φρενών. «Μου το έσκασες από το κρεβάτι. Και εγώ έφαγα τον κόσμο για να σε βρω. Ως και κάτω από το διβάνι έψαξα. Ως και στην αποθήκη πήγα. Παραλίγο να χτυπήσω την Αστάσια εξαιτίας σου. Και τώρα να που σε βρίσκω. Ρόντια, τι σημαίνει αυτό? Πες μου όλη την αλήθεια. Ομολόγησέ τα όλα. Ακούς?» «Αυτό σημαίνει ότι σας βαρέθηκα όλους θανάσιμα και θέλω να μείνω μόνος μου», απάντησε ήσυχα ήσυχα ο Ρασκόλνικοφ. «Μόνος σου. Τη στιγμή που δεν μπορείς ούτε τα πόδια σου να πάρεις και είναι τα μούτρα σου άσπρα σαν πανί και λαχανιάζεις. Ηλίθιε, τι γυρεύεις το παλέτι κρυστάλ? Λέγε». «Άφησέ με να περάσω», έκανε ο Ρασκόλνικοφ και θέλησε να τον κάνει πέρα. Ο Ραζουμίχιν όμως έγινε έξω φρενών. Τον άρπαξε γερά από τους ώμους. «Να σ' αφήσω? Τολμάς να πεις άφησέ με να περάσω ύστερα από αυτό που έκανες? Ε, λοιπόν, ξέρεις τι θα σου κάνω τώρα αμέσως. Θα σε αρπάξω, θα σε δέσω σαν πακέτο και θα σε πάω στο δωμάτιό σου όπου θα σε κλειδώσω». «Άκουσε, Ραζουμίχιν», άρχισε να λέει αργά-αργά ο Ρασκόλνικοφ, φαινομενικά απόλυτα ήρεμος. «Δεν καταλαβαίνεις πως δεν έχω απολύτως καμιά όρεξη να παρακολουθώ τις καλοσύνες σου? Τι λύσα είναι αυτή που σε έχει πιάσει να κάνεις καλοσύνες σε ανθρώπους που δεν σκοτίζονται καθόλου για δάφτες? Σε εκείνους που επιτέλους υποφέρουν όταν τους τις προσφέρεις? Πες μου, σε παρακαλώ, τι ήρθες και μου κόλλησες από τότε που άρχισε η αρρώστια μου?
Μπορεί εγώ να το ήθελα πολύ να πεθάνω. Δεν σου έδωσα να καταλάβεις αρκετά σήμερα πόσο με βασανίζεις και πόσο φορτικός μου γίνεσαι. Τι λύσα είναι αυτή που σε έπιασε να παιδεύεις τους ανθρώπους? Σε βεβαιώ πως όλα αυτά καθυστερούν την καλυτέρευση της υγείας μου, γιατί με κρατούν σε διαρκή εκνευρισμό. Άσε με λοιπόν, για την αγάπη του Θεού. Και ποιο δικαίωμα έχεις να με κρατήσεις με το ζόρι? Τουλάχιστον δεν βλέπεις πως έχω τελείως τα λογικά μου όταν σου μιλά? Πες μου τέλος πάντων, πώς θα μπορέσω να γλιτώσω από την παρουσία σου? Πώς θα πάψεις να με προσέχεις και να με περιποιείσαι? Είμαι αχάριστος, πάει καλά. Είμαι ένας αγρίκος, σύμφωνοι. Όμως αφήστε με ήσυχο όλοι σας. Αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με. Αφήστε με. Είχε αρχίσει ήρεμα, απολαμβάνοντας προκαταβολικά το φαρμάκι που θα άχυνε και τελείωσε μέσα σε έναν παροξυσμό με κομμένη την ανάσα, όπως προηγουμένως με τον Λούζι. Ο Ραζουμίχιν δίστασε λίγο, σκέφτηκε για μια στιγμή και άφησε τον μπράτσο του Ρασκόλνικοφ. «Πήγαινε τότε στο καλό», είπε σκεφτικά σχεδόν. «Περιμένετε», ξανά είπε μουγκρίζοντας ξαφνικά, καθώς ο Ρασκόλνικοφ πήγαινε να φύγει. «Άκουσέ με. Σου δηλώνω πως είσαστε όλοι σας φαφλατάδες και κακομοιριασμένοι φαρφαρόνοι. Έτσι και σας βρήκα μια αναποδιά, καθώς είστε και την κλώθετε όπως κλώθει η κότα το αυγό της. Αλλά και σε αυτό ακόμα αντιγράφεται ξένου συγγραφής. Δεν βρίσκει κανείς επάνω σας την παραμικρή εκδήλωση προσωπικής ζωής, ούτε τόση δα ανεξαρτησία. Είσαστε κρέα σωμό και στις φλέβες σας, αντί για αίμα, τρέχει γαλατάκι. Δεν πιστεύω σε κανένα από εσάς. Η πρώτη σας φροντίδα σε κάθε περίσταση είναι να φανείτε όσο το δυνατόν λιγότερο άντρες. Περίμενε, περίμενε, φιλαράκο μου», ούρλιαξε ακόμα πιο λυσσασμένα όταν είδε πως ο Ρασκόλνικοφ έκανε να φύγει. «Θα τα ακούσεις όλα τώρα. Ξέρεις πως απόψε έχω καλεσμένους μερικούς φίλους για τα εγγένεια του σπιτιού μου. Ίσως κιόλας να έχουν πάει», πρόσθεσε βιαστικά, «και άφησα εκεί τον μπάρβα μου να τους υποδεχθεί. Συνεπώς, αν δεν ήσουν ηλίθιος, ηλίθιος με πατέντα, μπουνταλάς, μετάφραση κάποιας ξένης γλώσσας, κυταρόδια, παραδέχομαι πως είσαι έξυπνος, πράγμα που δεν σε εμποδίζει καθόλου να είσαι βλάκας. Συνεπώς, αν δεν ήσουν ηλίθιος, θα ερχόσουν στο σπίτι μου απόψε αντί να χαζεύεις άσκοπα στα πεζοδρόμια. Μια που βγήκες, δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσεις εκεί πάνω. Θα σου οικονομήσω μια πολύ ωραία και μαλακιά πολυθρόνα. Έχουν σπίτι των οικοκυρέων μου. Θα πάρεις τσάι, θα έχουμε παρέα. Όχι, όχι, θα σε ξαπλώσω καλύτερα κάπου. Να είσαι μαζί μας τουλάχιστον. Θα έρθει και ο Ζωσίμοφ. Έλα, θα έρθεις, ε?» «Όχι. Κολοκύθια», φώναξε ο Ραζουμίχιν, χάνοντας την υπομονή του. «Και αυτό ακόμα δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να κουμαντάρεις τον εαυτό σου και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Χίλιες φορές και εμένα μου ήρθε να φτύσω τους ανθρώπους, αλλά ύστερα τρέχα και πάλι κοντά τους. Ντρεπόμαστε και ξαναγυρίζουμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Μην το ξεχνάς λοιπόν, Ρόντια. Οικία Ποντσικόφ, τρίτο πάτωμα». «Πραγματικά, κύριε Ραζουμίχιν, μου φαίνεται πως είστε ικανός να καθίσετε να σας τις βρέξουν κιόλας, μόνο και μόνο για να υποχρεώσετε κάποιον». «Εγώ, οικία Ποντσικόφ, νούμερο 427, διαμέρισμα του υπαλλήλου Μπαμπούσκιν. Δεν θα έρθω, Ραζουμίχιν». Ο Ρασκόλνικοφ έκανε μεταβολή και απομακρύνθηκε. «Στοιχηματίζω πως θα έρθεις», του φώναξε ο Ραζουμίχιν. «Αλλιώς δεν θέλω να σε ξέρω πια». Στάσου, στάσου. Είναι εδώ ο Ζαμιώτοφ?» «Ναι». «Σε είδε?» «Με είδε». «Σου μίλησε?» «Μου μίλησε». «Γιατί πράγμα?» «Μίλα που να σε πάρει ο κόρακας». «Καλά, μην το λες, αν δεν σ' αρέσει να το πεις. Οικία Ποντζικόφ, νούμερο 427, διαμέρισμα Μπαμπούσκιν. Να το θυμάσαι». Ο Ρασκόλνικοφ πήρε τηλεοφόρο σαν ντόβαγια και έστριψε στη γωνία. Ο Ραζουμίχιν τον κοίταζε ανήσυχα να φεύγει. Τέλος, έκανε μια κίνηση αδιαφορίας, μπήκε μέσα, αλλά σταμάτησε στη σκάλα. «Βρε που να με πάρει ο κόρακας», είπε δυνατά. «Μιλάει λογικά και ωστόσο θα έλεγε κανένας πως... Μα τι βλάκας που είμαι. Μήπως οι τρελοί δεν μιλάνε λογικά? Και ο Ζωσίμοφ, καθώς μου φάνηκε, το ίδιο φοβάται». Χτύπησε με το δάχτυλο το μέτωπό του. Και αν... Πώς τον άφησα μόνο του αυτή τη στιγμή? Είναι ικανός να πάει να πνιγεί. Βρεάει στα κομμάτια, έκανα μια γκάφα. Δεν μπορώ να τον αφήσω μόνο του». Κέτρεξε πίσω του, αλλά τα ίχνη του είχαν χαθεί. Έκανε μια κίνηση που έδειχνε στενοχώρια και ξαναγύρισε με μεγάλα βήματα στο κρυστάλ για να ρωτήσει το γρηγορότερο τον Ζαμιώτοφ.
ο Ρασκόλνικοφ τράβηξε ολόισια κατά τη γέφυρα Χ. Σταμάτησε κατά μεσής, ακούμπησε στα κάγκελα τους αγκώνες του και έβλεπε πέρα πολύ μακριά. Όταν άφησε τον Ραζουμίχιν, ένιωσε τέτοια εξάντληση, ώστε μόλις που μπόρεσε να συρθεί ως εδώ. Ήθελε πολύ να καθίσει κάπου ή να ξαπλωθεί κατά μεσής τον δρόμο. Τα νερά του καναλιού σκοτίνιαζαν και θα έλεγε κανείς πως ο Ρασκόλνικοφ τα κοίταζε προσεκτικά. Στο τέλος, άρχισαν να στριφογυρίζουν στα μάτια του κόκκινες κουλουρίτσες, τα σπίτια σάλευαν και έγερναν, οι περαστικοί, οι προκυμαίες, τα μάξια, τα πάντα είχαν αρχίσει να στριφογυρίζουν και να χοροπηδάνε. Ξαφνικά, τεινάχθηκε και γλίτωσε έτσι τη λιποθυμία, γιατί βρέθηκε απότομα μπροστά σε ένα φρικτό θέαμα. Ένιωσε πως κάποιος ήρθε και στάθηκε δίπλα του στα δεξιά του. Γύρισε και είδε πως ήταν μια ψηλή γυναίκα με ένα μαντίλι στο κεφάλι, με χλωμό πρόσωπο, λιπόσαρκο και μάτια κοκκινισμένα και βαθουλωτά. Είχε καρφώσει το βλέμμα της επάνω του, αλλά καθώς φαίνεται δεν έβλεπε τίποτα ούτε και ξεχώριζε κανέναν. Απότομα, ακούμπησε τον δεξιό αγκώνα της στα κάγκελα. Σήκωσε το δεξί της πόδι, καβάλισε και ύστερα κάνοντας το ίδιο και με το αριστερό, ρίχτηκε στο κανάλι. Ακούστηκε ο πάταγος που έκανε το κορμί της καθώς έπεφτε στα βρώμικα νερά. Βούλιαξε αμέσως, σε λίγο όμως βγήκε ξανά στην επιφάνεια και την έστερνε αργά-αργά το ρεύμα, με το κεφάλι και τα πόδια βυθισμένα στο νερό, με την πλάτη απ' έξω, με την φούστα της να πλέει φουσκωμένη πάνω στα νερά σαν πάπλωμα. «Μια γυναίκα πνίγεται, μια γυναίκα πνίγεται!» φώναξαν πολλοί άνθρωποι. Οι προκυμαίες γέμισαν θεατές. Ο κόσμος έτρεξε στην γέφυρα και μαζεύτηκε γύρω από τον Ρασκόλνικοφ. «Θεέ μου, είναι η Αφροσινιούσκα μας!» ακούστηκε μια γυναικεία κλαψουριστή φωνή. «Θεέ μου, βοήθεια, καλοί μου άνθρωποι, σώστε την!» «Μια βάρκα, μια βάρκα!» φώναζαν πολλοί από το πλήθος. Αλλά δεν χρειαζόταν πια η βάρκα. Ένας αστιφύλακας είχε κατεβεί τα σκαλιά που βγάζουν στην προκυμαία του καναλιού και από εκεί βγάζοντας την χλένη και τις μπότες του, ρίχτηκε στο κανάλι. Δεν δυσκολεύτηκε πολύ να την φτάσει γιατί το ρεύμα την είχε φέρει πολύ κοντά στην όχθη. Την έπιασε με το δεξί του χέρι από το φουστάνι, πιάστηκε με το αριστερό από το σκηνή που του έριξε ένας συνάδελφός του και έβγαλε την απελπισμένη γυναίκα από το κανάλι. Την ξάπλωσαν στις πλάκες της προκυμαίας. Σε λίγο, άνοιξε τα μάτια της, ανασηκώθηκε, έμεινε καθιστή και άρχισε να φταρνίζεται και να ξεφυσάει δυνατά, τρίβοντας ασυναίσθητα τα βρεγμένα ρούχα της. Δεν έβγαλε μιλιά. «Έχει πιει έναν κόρακα. Ναι, έναν κόρακα έπιε», φώναξε πάλι η ίδια γυναίκα, δίπλα στην Αφροσινιούσκα τώρα. Πήγε να κρεμαστεί και μόλις που προφτάσαμε να της βγάλουμε τη θηλιά. Πετάχτηκα για μια στιγμή στον μπακάλι, είπα στην υπηρέτρια να την προσέχει και να που έγινε το κακό. «Είναι η γειτονοπούλα μας. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Ναι, εκεί κάτω, στο δεύτερο σπίτι, στην άκρη». Το πλήθος σκόρπισε. Οι δύο αστιφύλακες έμειναν να φροντίσουν την απελπισμένη και κάποιος φώναξε πως έπρεπε να την πάνε στο τμήμα. Ο Ρασκόλνικοφ παρακολουθούσε όλη αυτή την αναστάτωση με μια παράξενη απάθεια και αδιαφορία. Αηδίασε. «Όχι, είναι συχαμερό μες στο νερό. Δεν αξίζει τον κόπο», ψιθύρισε μονολογώντας. «Δεν θα γίνει τίποτα», πρόσθεσε. «Γιατί λοιπόν να περιμένω? Φτάνει μόνο ο αστυνόμος». «Αλλά γιατί ο Ζαμιώτοβ δεν ήταν στο τμήμα? Τα γραφεία είναι ανοιχτά ως τις 9. «Ας πάω, γιατί όχι?» Έκανε αποφασιστικά και φεύγοντας από την γέφυρα, τράβηξε κατά το μέρος όπου βρισκόταν το αστυνομικό τμήμα. Η καρδιά του ήταν άδεια και κλεισμένη. Δεν ήθελε να σκέφτεται. Ακόμα και η αγωνία του έφυγε και δεν απέμενε μέσα του τίποτα από εκείνη την έκρηξη ενεργητικότητας που τον έκανε να βγει από το δωμάτιό του για να ξεμπερδέψει με αυτό. Στην θέση της υπήρχε τώρα απόλυτη απάθεια. «Είναι και αυτό μια λύση», σκεφτότανε καθώς βάδιζε αργά-αργά και πολύ κουρασμένα στην προκυμαία του καναλιού. «Στο κάτω-κάτω θα δώσω ένα τέλος γιατί το θέλω εγώ. Είναι όμως πραγματικά μια λύση? Δεν βαριέσαι. 2 μέτρα γης μου πέφτουνε και εμένα. Χαχα, να έχω τέτοιο τέλος όμως. Αλλά θα είναι το τέλος? Θα τους το πω ή δεν θα τους το πω? Ούτε κι εγώ το ξέρω. Δεν πάει στο καλό. Και έπειτα, είμαι τόσο κουρασμένος». Για να πάει στο τμήμα έπρεπε να προχωρήσει ολόισια και να στρίψει στον δεύτερο δρόμο αριστερά. Αλλά προτού να φτάσει στην πρώτη στροφή, σταμάτησε, σκέφτηκε, μπήκε σε ένα δρομάκι και έκανε έναν κύκλο 2 δρόμους, μακρύτερα,
ίσως χωρίς κανέναν συγκεκριμένο σκοπό. Ίσως για να τα αναβάλει κάπως και να κερδίσει λίγο χρόνο. Βάδιζε, κοιτάζοντας το έδαφος. Ξαφνικά του φάνηκε πως κάποιος του ψιθύρισε στα αυτή κάτι. Σήκωσε το κεφάλι του και είδε πως βρισκόταν μπροστά στην πόρτα εκείνου του σπιτιού, ακριβώς μπροστά του. Από το βράδυ του φόνου δεν είχε ξαναπεράσει από εκεί. Τον κυρίεψε μια ανεξήγητη και ακατανίκητη λαχτάρα. Μπήκε μέσα, αφού πέρασε πρώτα το κατόφλι, ύστερα πήρε την πρώτη σκάλα δεξιά και άρχισε να ανεβαίνει τα πολύ γνωστά σκαλοπάτια που έφερναν στο τέταρτο πάτωμα. Ήτανε πολύ σκοτεινά στην στενή και απότομη εκείνη η σκάλα. Στο κάθε πλατήσκαλο σταμάτησε και κοίταζε τριγύρω του με περιέργεια. Στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου είχαν βάλει ένα παράθυρο ολότελα καινούριο. «Δεν υπήρχε τότε», είπε. «Να το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου δούλευαν ο Νικολάη και ο Δημήτρη. Κλειστό και η πόρτα του μπογιατισμένη. Συνεπώς είναι για νίκιασμα. Να το τρίτο πάτωμα, να το τέταρτο. Εδώ είναι». Δίστασε για μια στιγμή. Η πόρτα ήταν ορθάνυχτη. Υπήρχε κόσμος μέσα και ακούγονταν φωνές. Δεν το περίμενε αυτό. Ταλαντεύτηκε για μια στιγμή τελικά, όμως ανέβηκε τα τελευταία σκαλιά και μπήκε μέσα. Βρίσκονταν κάτι εργάτες εκεί που το επιδιόρθωναν και αυτό. Ο Ρασκόλνικοφ το είδε με κατάπληξη. Φανταζότανε, χωρίς να ξέρει το γιατί, πως τα έβρισκε όπως το είχε αφήσει. Ίσως και τα πτώματα ακόμα ξαπλωμένα κάτω, στην ίδια θέση. Αλλά τώρα ήτανε ένα δωμάτιο με γυμνούς τοίχους χωρίς κανένα έπιπλο. Θέαμα παράξενο. Προχώρησε προς το παράθυρο και κάθισε στο περβάζι του. Δύο μόνο εργάτες υπήρχαν εκεί μέσα, δύο παιδιά και το ένα ήτανε πιο μεγάλο από το άλλο. Κόλλαγαν στον τοίχο μια άσπρη ταπετσαρία με κάτι λουλούδια μοβ, βγάζοντας την παλιά που ήτανε κίτρινη, ξεβαμένη και ξεσχισμένη. Στενοχωρήθηκε πολύ με αυτό, χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο. Κοίταξε εχθρικά την καινούργια ταπετσαρία, σαν να λυπόταν με αυτές τις αλλαγές. Οι ταπετσέριδες είχαν αργήσει, φαίνεται, και τώρα δίπλωναν τα ταπετσόχαρτα και ετοιμάζονταν να φύγουν για τα σπίτια τους. Δεν τον πρόσεξαν καθόλου και έλεγαν τα δικά τους. Ο Ρασκόλνικοφ έστησε τα αυτή του και άκουγε. «Έρχεται ένα πρωί στο σπίτι μου», έλεγε ο μεγαλύτερος στο μικρότερο. «Πολύ νωρίς, καλοστολισμένη, του κουτιού». «Τι είναι αυτά τα νάζια που μας κάνεις», της λέω. «Τι το Βασίλιτς», μου απαντάει. «Από εδώ και μπρος θέλω να είμαι ολότελα δικιά σου». «Να, τέτοια είναι. Και ντύσιμο ένα μόνο σου λέω. Σαν φιγουρίνι. Σωστό φιγουρίνι». «Για πες μου, τι είναι το φιγουρίνι», ρώτησε ο μικρότερος που έβλεπες πως ήταν τσιράκι του μάστορα. «Το φιγουρίνι, πιτσιρίκο μου, είναι κάτι χρωματιστές φωτογραφίες που παίρνουν από το εξωτερικό οι ράφτες με το ταχυδρομείο κάθε Σάββατο. Είναι για να δείχνουν πώς δίνονται οι γυναίκες και οι άνδρες. Σχέδια να πούμε. Τα πιο πολλά από τα ανδρικά κοστούμια είναι σακάκια κοντά, γαρνιρισμένα με γούνα. Τα γυναικεία όμως, τι να σου πω αδερφέ μου, τα έχουν φτιάξει έτσι οι κατεργάριδες που τα κοιτάς και λες αμάν, να τις είχα και ας πάει και το παλιάμπελο». «Και τι δεν έχει αυτό το Πίτερ», είπε με θαυμασμό ο μικρός. «Την μάνα σου και τον πατέρα σου μόνο δεν έχει». «Πραγματικά, εκτός από αυτά τα δύο όλα τα βρίσκεις», συμφώνησε και ο μεγαλύτερος με σιγουριά. Ο Ρασκόλνικοφ σηκώθηκε και μπήκε στην κάμαρα όπου βρισκόταν τότε ο κωμός και η κασέλα. Έτσι, καθώς την είδε χωρίς έπιπλα, του φάνηκε πολύ μικρή. Κοίταξε τριγύρω του και ξαναγύρισε στο παράθυρο. Ο μεγαλύτερος από τους εργάτες τον κοίταξε λοξά. «Τι γυρεύετε εσείς εδώ?», τον ρώτησε ξαφνικά. Ο Ρασκόλνικοφ, χωρίς να του δώσει απάντηση, σηκώθηκε, μπήκε στο χολ. Έπιασε το κορδόνι του κουδουνιού και το τράβηξε. Ακούστηκε το ίδιο κουδούνισμα, ο ίδιος τσίγκινος ήχος. Το ξανατράβηξε δεύτερη και τρίτη φορά. Στεκότανε και άκουγε και ξαναθυμότανε. «Μα τι θέλετε, ποιος είσαστε?», φώναξε ο εργάτης πηγαίνοντας προς το μέρος του. Ο Ρασκόλνικοφ ξαναγύρισε στην κάμαρα. «Θέλω να νοικιάσω ένα διαμέρισμα», είπε, «και ήρθα να το είδω». «Δεν νοικιάζονται νυχτιάτικα τα διαμερίσματα. Και εξάλλου έπρεπε να έρθείτε με τον θηρορό». «Το όπληναν το πάτωμα, θα το βάψουν?», εξακολούθησε ο Ρασκόλνικοφ. «Μήπως έχει αίματα?». «Τι αίματα?». «Μα σκότωσαν την γριά και την αδελφή της εδώ μέσα. Ήταν λίμνη ολόκληρη τα αίματα». «Μπα, τι σοϊ άνθρωπος είσαι του λόγου σου?», φώναξε ο εργάτης που άρχισε να ανησυχεί. «Εγώ?». «Ναι». «Θέλεις να το μάθεις?».
Πάμε τότε στο αστυνομικό τμήμα και θα σου το πω εκεί. Οι εργάτες κοιτάχτηκαν αποσβολωμένοι. Είναι ώρα να φεύγουμε, αργήσαμε. Πάμε αλλιώσα, πρέπει να κλείσουμε, είπε ο μεγαλύτερος. Καλά, να φύγουμε τότε, απάντησε ο Ρασκόλνικοφ. Βγήκε πρώτος και κατέβηκε αργά-αργά τη σκάλα. Θυρωρός, φώναξε μόλις πέρασε το κατόφλι. Ακριβώς μπροστά στην είσοδο του σπιτιού, έξω στον δρόμο, είχαν μαζευτεί κάμποσοι που χάζευαν κοιτάζοντας τους διαβάτες. Ήτανε δύο θυρωροί, μια χωριάτισσα, ένας τεχνίτης με ρόμπα και μερικοί άλλοι ακόμα. «Τι θέλετε?» τον ρώτησε ο ένας από τους πορτιέριδες. «Μήπως πήγε στην αστυνομία?» «Από εκεί έρχομαι, τι θέλετε?» «Είναι ακόμα όλοι εκεί?» «Εκεί είναι». «Και ο βοηθός του αστυνόμου εκεί είναι κι αυτός?» «Ναι, εκεί ήταν πριν από λίγο, τι θέλετε?» Ο Ρασκόλνικοφ δεν απάντησε και καρφώθηκε εκεί, ανάμεσά τους, σκεφτικά. «Ήρθε να ειδεί το διαμέρισμα», είπε ο μεγαλύτερος από τους εργάτες πλησιάζοντας. «Ποιο διαμέρισμα?» «Εκείνο όπου δουλεύουμε». «Γιατί έβλαναν το αίμα», μας είπε. «Έγινε εδώ μέσα φόνος και ήρθα να τον νοικιάσω». Και άρχισε να χτυπάει το κουδούνι έτσι που κόντεψε να σπάσει το κορδόνι. «Πάμε στο αστυνομικό τμήμα και θα τα πω όλα», μας είπε, και επέμενε κιόλας. Ο θυρωρός κοίταξε τον Ρασκόλνικοφ με περιέργεια, ζαρώνοντας τα φρύδια του. «Ποιος είστε εσείς?» ρώτησε με ύφος απειλητικό. «Είμαι ο Ροντιόν Ρωμάνοβιτς Ρασκόλνικοφ, πρώην φοιτητής, και κάθομαι στην οδό Χίελ, διαμέρισμα αριθμός 14. Ζητήστε πληροφορίες από τον θυρωρό, με ξέρει». Ο Ρασκόλνικοφ τα είπε όλα αυτά αδιάφορα και σκεφτικά, χωρίς να γυρίσει να τους κοιτάξει, με τα μάτια στυλωμένα στον δρόμο που σκοτίνιαζε. «Τι ήρθατε να κάνετε στο διαμέρισμα?» «Ήθελα να το ειδώ». «Τι να δεις δηλαδή εκεί μέσα?» «Για σταθείτε. Δεν τον πάμε στην αστυνομία», είπε ξαφνικά ο τεχνίτης μπαίνοντας στη μέση και αμέσως ύστερα σώπασε. Ο Ρασκόλνικοφ του ρίξε μια ματιά πάνω από τον ώμο του, τον κοίταξε προσεκτικά και είπε ήσυχα και αδιάφορα. «Πάμε». «Ναι, πρέπει να τον πάμε», συνέχισε εκείνος με μεγαλύτερη σιγουριά. «Αφού ήρθε για αυτό το ζήτημα, πάει να πει πως κάτι του τριβελίζει το κεφάλι. Μήπως είναι μεθυσμένος», είπε ο εργάτης. «Μα τι θέλεις κι εσύ?», ξαναρώτησε ο θυρωρός, που άρχισε τώρα να θυμώνει στα σοβαρά. «Τι έρχεσαι και μας σκοτίζεις?» «Σε πάει 3 και 5 να έρθει στην αστυνομία, του είπε ο Ρασκόλνικοφ σαρκαστικά. «Εμένα? Για ποιο λόγο θα φοβόμουν εγώ? Εσύ όμως τι έπαθες και μας κολλάς?» «Είναι απατεώνας», φώναξε η χωριάτισσα. «Ρε, τι καθόσαστε και χάνετε τα λόγια σας με δάφτωνε», είπε ο άλλος θυρωρός, ένας πελώριος μουζίκος με την χλένη ανάρρηχτη στους ώμους και με μια αρμαθιά κλειδιά στη ζώνη. «Εμπρός, τρίβε. Πραγματικά απατεώνας είναι». Και αρπάζοντας τον Ρασκόλνικοφ από τον ώμο, τον πέταξε πέρα στον δρόμο. Κόντεψε να κουτρουβαλιαστεί κατά γης. Στο τέλος όμως τα κατάφερε να κρατηθεί στα πόδια του. Τους κοίταξε όλους σιωπηλά και απομακρύνθηκε. «Παράξενο το Μάρι», είπε ο εργάτης. «Αχ ναι, ο κόσμος έχει γίνει πολύ παράξενο σήμερα», είπε η χωριάτισσα. «Έπρεπε να τον πάμε στην αστυνομία», πρόσθεσε ο τεχνίτης. «Για ποιο λόγο?», είπε ο ψηλός φύλακας. «Αφού είναι απατεώνας, δεν πρόκειται να διορθωθεί με κανέναν τρόπο και είναι γνωστό το ότι τον περιμένει». «Θα πάω ή δεν θα πάω?», αναρωτιόταν ο Ρασκόλνικοφ. Είχε σταθεί κατά μεσή στο πεζοδρόμιο σε ένα σταυροδρόμι, κοιτάζοντας γύρω του σαν να περίμενε από κάποιον μια τελική απόφαση. Αλλά δεν ήρθε από πουθενά καμιά απάντηση. Τα πάντα ήταν βουβά και νεκρά σαν τις πέτρες που πάταγε. Νεκρά για αυτόν μόνο. Ξαφνικά, λίγο πιο μακριά, καμιά 200 βήματα από εκεί που βρισκότανε, στην άκρη του δρόμου, είδε στο σκοτάδι μαζεμένον πολύ κόσμο που γινόταν όλο και περισσότερος και άκουσε ζωηρές φωνές και κραυγές. Κατά μεσή στον κόσμο ήταν σταματημένο ένα αμάξι. Ένα φαναράκι έλαμπε στο δρόμο. «Τι τρέχει?» Ο Ρασκόλνικοφ έστριψε δεξιά και τράβηξε ολόησια κατά εκεί που είχε μαζευτεί ο κόσμος. Φαινότανε σαν άθελε στα αλήθεια να αγκιστρωθεί από το κάθε τι που έβλεπε μπροστά του και γέλασε σαρκαστικά κάνοντας αυτή τη σκέψη. Γιατί είχε πάρει πια την απόφασή του να πάει στην αστυνομία και ήξερε πως σε λίγο θα έχουν τελειώσει όλα.
Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!